Η ώρα 10 το βράδυ που... Γιατί στείλατε αυτή την επιστολή στον κύριο Εισαγγελέα, κύριε Παγγελίου? Διότι εδώ και αύριο μεθαύριο έχουμε 10 μήνες ήδη. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένο άτομο κυκλοφορεί με αυτοκίνητο. Οδηγά κανονικά. Ξέρω κατά πόσο... Καμία τιμωρία κατευθείαν. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν κινδυνεύει από ορισμένους ανθρώπους. Ξέρετε, είχαμε και πρόσφατο άλλο περιστατικό στη Λεμεσό. Ένα νέο παιδί στάθμευσε αναμένοντας το πράσινο στο φανάρι και κάποιος άλλος υπό την επίρρεια διαφόρων καταστάσεων και ουσιών και αλκοόλ, όπως λέει η αστυνομία, σκάρφωσε πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Και φαντάζομαι ότι αναμένεται την τιμωρία. Την παραδειγματική, ούτως ώστε να σταλούν και κάποια μηνύματα πέραν των άλλων, δηλαδή πέραν της τιμωρίας. Δεν πρέπει, κύριε Πίνο, να πάρεις να πιείς και μετά να πάρεις το τιμόνι, γιατί πλέον είσαι δυνάμει δολοφόνος, πιθανός δολοφόνος. Είμαστε μια από τις χώρες που δεν προχωρούμε σε τίποτα, τελικά, νομίζω. Αυτά τα πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε πρώτα, τα αφήνουμε τελευταία. Κύριε Παπαγεωργίου, για σας, τι θα θεωρείτε μια δίκαιη έτσι, ποινή για αυτόν τον άνθρωπο? Θα θεωρείτε ότι θα έπρεπε να του στερηθεί η άδεια, να μην κυκλοφορεί στους δρόμους? Η άδεια έπρεπε να του στερηθεί εδώ και 9 μήνες, όχι τώρα. Τι άλλο, ας πούμε, θα βλέπατε ως δίκαιο? Που προφανώς δεν υπάρχει, γιατί στην Κύπρο τώρα, δεν υπάρχει κανένα. Να πούμε κάτι, δεν απονέμεται δικαιοσύνη με τη λογική της εκδίκησης. Όχι. Αυτή τη στιγμή που τι θα πει στα παιδιά τους, των 7χρονων, των 12χρονων, τι θα τους πει? Ξέρετε, ένας μεθυσμένος παππούς σκόρπιζε. Διερωτούνται και τα παιδιά γιατί εδώ και τόσο καιρό δεν δικάστηκε ακόμη. Δηλαδή καταγγέλθηκε μόνο γραπτός και αφέθηκε ελεύθερος, αυτό ήταν? Ναι, έκανε την πρώτη νύχτα υποκράτηση και από εκεί και πέρα τίποτα. Εσείς σε προσωπικό επίπεδο έχετε επικοινωνήσει μαζί του? Δεν σας άκουσα, όχι. Δεν έχετε. Τι τους απαντάτε στα παιδιά, τι τους λέτε? Αλήθεια πείτε μου τι τους λέτε. Νομίζω δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Απλά λέω δεν ξέρω, θα κάνω κάποια διαβήματα να δούμε τον λόγο. Αυτά είναι τα διαβήματα που έχω κάνει. Κύριε Παγγελίου, ευχαριστώ πολύ. Δύναμη και κουράγιο σε αυτά τα δύσκολα. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παγγελίου, ένα σχόλιο επί όσων ακούσαμε. Νομίζω ότι η επιστολή τα λέει όλα του κύριου Παγγελίου. Τα λέει όλα και είναι τραγικό να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Η Μακαρίτη Αστέλλα Κωστέλα Παγιοργίου ήταν προσωπική παιδική μου φίλη. Και ξέρετε, όταν έγινε το τροχαίο και την χάσαμε, ήμουν στο εξωτερικό. Και όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα και με ενημέρωσαν τι συνέβηκε, μου πήρε κάποια ώρα να πιστέψω ότι ήταν αλήθεια αυτά που μου έλεγαν. Και όταν 9-10 μήνες τώρα μετά βλέπουμε αυτός που την χτύπησε, ενώ οδηγούσε μεθυσμένος, να μπορεί να οδηγεί ανόχλητος, με πνίγει η αδικία η οποία επιτρέπουμε να συντηρείται ανάμεσά μας και δυστυχώς μας προσβάλλει σαν κοινωνία, γιατί η ατιμωρησία μας έχει διδάξει ότι μας εμποδίζει να προοδεύσουμε. Τι μαθαίνουμε σε αυτά τα τρία παιδάκια που κάθε νύχτα κοιμούνται χωρίς να βλέπουν την αγαπημένη μητέρα τους, όταν ξέρουν ότι αυτός που την σκότωσε μεθυσμένος δεν έχει καν δικαστεί για να αποφασίσουν τα δικαστήρια ποια είναι η σωστή τιμωρία? Αυτό ας το αναλύσει καλύτερα ο φίλος. Σαν κοινωνία όμως δεν μπορούμε να ανεχόμαστε την ατιμωρησία με τέτοιο τρόπο. Αυτά τα περιστατικά πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Και θεωρώ ότι η τιμωρία είναι ένας τρόπος και ο ένοχος να νιώσει ότι έχει πληρώσει για το λάθος του. Πρέπει επιτέλους η ατιμωρησία να πάψει να συντηρείται και πρέπει οι αστυνομικές αρχές, η νομική υπηρεσία να μπορούν να λειτουργούν πολύ πιο γρήγορα, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, και αν το θέμα είναι η υποστελέχωση, το κράτος υπεύθυνα να στηρίξει τις υπηρεσίες αυτές για να μπορούν να δουλεύουν σωστά και να ικανοποιούν αυτά που οι πολίτες περιμένουν από ένα κράτος υπεύθυνο.